Σε αυτό το επεισόδιο του Moto in Action ξεκινάμε με τη νέα Honda CRF1000 ή αλλιώς Honda Africa Twin σε μια παρουσίαση και δοκιμή στη μαγική και πολυδιάστατη Κρήτη. Extreme Track Day στην πίστα των Μεγάρων, γιατί οδήγηση στα όρια θέλει και το κατάλληλο τερέν. Και ένα ρεπορτάζ για Adventure Travel απόδραση που αφορούν μοτοσυκλέτα και αναβάτη. Honda, CRF, τι CRF ρε παιδιά, Africa Twin 1000, εμείς αυτήν τη μοτοσυκλέτα ξέρουμε. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την πανέμορφη Κρήτη με την Blue Star Ferries και την Anec Lines και εκεί θα σας παρουσιάσουμε τη νέα Africa Twin. Τώρα εσείς θα μου πείτε γιατί ήρθατε δηλαδή στην Κρήτη για να παρουσιάσετε το Honda Africa Twin. Δηλαδή θέλατε να κάνετε διακοπές και μας το παίζετε ότι πήγατε για δουλειά. Ρε παιδιά, για χαλάρωστε. Η Κρήτη είναι κοντά στην Αφρική. Πού θα έρθουμε να πάρουμε τον αφρικανικό μας αέρα και να οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα έτσι όπως πρέπει για να σας την παρουσιάσουμε. Εδώ δεν κάνουμε μόνο την παρουσίαση, κάνουμε και τη δοκιμή. Το Africa Twin δεν είναι μια ολόφρεσκη υπόθεση, βέβαια στη συνείδηση των μοτοσυκλετιστών κρατάει καλά. Έχει να κάνει από πολλές γενιές πίσω τέλος πάντων. Ας δούμε καταρχήν το νέο Africa Twin τι δομή μοτοσυκλετιστικά έχει. Εδώ μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα adventure, για μια μοτοσυκλέτα off-road, ταξιδιωτική και γιατί όχι και καθημερινή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν όπως παραδοσιακά κάνουμε, που αλλού από τη θέση οδήγησης μοτοσυκλέτας. Εδώ έχουμε μια θέση οδήγησης κορδωμένη, ξεκούραστη, άνετη. Τα χέρια έρχονται πάνω σε ένα τιμόνι μεταβλητής διατομής και κρατάνε τον αναβάτη ξεκούραστα όρθιο κοντά στο μπροστινό σύστημα. Η λεκάνη βρίσκεται σε φυσιολογικές γωνίες σε σχέση με τα πόδια και δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να σηκωθεί γρήγορα πατώντας πάνω στα δύο όχι πολύ φαρδιά αλλά όχι και στενά μας πιέ. Από τα οποία πρέπει να πούμε ότι αφαιρείται και το λάστιχο. Με το που θα σηκωθούμε όρθιοι, αν και εμείς δεν οδηγήσαμε πολύ εκτός δρόμου τη μοτοσυκλέτα, πρέπει να αναφέρουμε οπωσδήποτε ότι το ρεζερβουάρ είναι πάρα πολύ στενό χαμηλά. Δηλαδή μας θυμίζει κάτι από το Africa 6,5, το πρώτο Africa που παρουσιάστηκε στην ιστορία του. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η Honda κρατάει πολλά στοιχεία από τη δομή και τη βάση της πρώτης Africa Twin. Ας δούμε τον κινητήρα. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ζούμε στην εποχή της υποδύναμης, στην εποχή των ηλεκτρονικών συστημάτων. Θα τα πούμε και αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κινητήρα 998 κυβικών εκατοστών, όπου μας αποδίδει και 94 ύπους στις 7.500 στροφές. Νούμερα ξενούμερα, πρέπει να τα πούμε και αυτά. Και εκτός από τη δύναμη του κινητήρα, πρέπει να αναφέρουμε και τη ροπή, που είναι κοντά στα 10 χιλιογραμμόμετρα ροπής μόλις στις 6.000 στροφές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν παντρέψουμε τα νούμερα και το σκεφτούμε λίγο, ότι έχουμε ένα πολύ ελαστικό και ροπάτο κινητήρα. Και στη σήμερα ημέρα, όταν μιλάμε για ελαστικό και ροπάτο κινητήρα, δικύλινδρο εν σειρά, πολύ σημαντικό και αυτό, έχουμε φύγει από τη V διάταξη, γιατί ο εν σειρά είναι πιο σύγχρονος και πιο χαμηλός σε κατανάλωση, έχουμε στην προκειμένη περίπτωση μία κατανάλωση που είναι γύρω στα 5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Μιλάμε για μέση κατανάλωση τώρα, έτσι καταλαβαίνετε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το ρεζερβουάρ των 18,8 λίτρων θα μας χαρίσει και 300 χιλιόμετρα αυτονομία. Πριν φύγουμε από τον κινητήρα, να πούμε έτσι, αφού είμαστε και πιο κοντά στα τεχνολογικά και τα μηχανολογικά, ότι έχουμε ένα στρόφαλο 270 μοιρών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Α, εδώ, όταν το ένα πιστόνι είναι στο άνω νεκρό σημείο, τέρμα πάνω, το αδερφάκι του, το διπλανό πιστόνι, δεν είναι στο κάτω νεκρό σημείο, είναι στη μέση της διαδρομής. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε τελείως διαφορετικό ήχο και πολύ περισσότερη ροπή και γραμμικότητα στο μοτέρ. Και να πούμε επιπλέον ότι έχουμε και δύο μπουζί ένα κύλινδρο που ονομάζεται Twin Spark. Εδώ η Honda, σε ό,τι αφορά τον κινητήρα, την τροφοδοσία και όλη την τεχνοτροπία που έχει δώσει στον νέο Africa, θα πούμε ότι έχει και ένα ιδιαίτερο φιλτροκούτι που έχει πάρει ομολογκασιόν για τα πολλά επόμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το φιλτροκούτι έχει δύο φίλτρα αέρος, αντικριστά.
και εδώ, σε σχέση με την νέα εξάτμιση που είναι πιο κοντή και πιο μπασαριστή, μας χαρίζουν ένα πιο καθαρόαιμο εντουράδικο ήχο. Λέμε και ξαναλέμε νέο Africa Twin. Ναι, έχει αλλάξει από το προηγούμενο. Έχει αλλάξει πολύ από το μοντέλο του 2016. Και οι διαφορές είναι τόσες που να μην πτωείται και το προηγούμενο μοντέλο εμπορικά, αλλά παράλληλα να είναι καινούριο το μοντέλο του 18. Έχουμε καταρχήν γεωμετρικά ένα ψαλίδι 5 χιλιοστά πιο μακρύ. Θα μου πεις παίζει ρόλο? Βεβαίως και παίζει ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό το μήκος ψαλιδιού τόσο στην ευστάθεια στην άσφαλτο, όσο και στη γρήγορη και σβέλτη οδήγηση στο χώμα. Οι αναρτήσεις μένουν ως έχουν. Μπροστά έχουμε ένα 45 μπροστινό σύστημα, πλήρως ρυθμιζόμενο, το οποίο έχει 220 χιλιοστά διαδρομής. Και για το πίσω αμορτισέρ, που έχει και μοχλική υποβοήθηση, πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτό, έχει 230 χιλιοστά. Επίσης, αξίζει να πούμε ότι το πίσω αμορτισέρ ρυθμίζει το ελαττήριο με εξωτερική προφόρτιση. Τα 220 χιλιοστά μπροστά και τα 230 χιλιοστά πίσω των αναρτήσεων, σε συνδυασμό με τους τροχούς των 18 ιντζών πίσω και των 21 ιντζών μπροστά, θα μας χαρίσουν ένα πολύ ωραίο βήμα και μια πολύ σωστή λειτουργία για εκτός δρόμου χρήση. Άλλωστε, Africa Twin είναι αυτό. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι στην άσφαλτο είναι λίγο μαλακιά η μοτοσυκλέτα και χρειάστηκε να σφίξουμε την προφόρτιση του ελαττηρίου και την απόσβεση συμπίεσης. Εμείς πάντα, όταν παίρνουμε μοτοσυκλέτες, ρυθμίζουμε τις αναρτήσεις. Μιας και μιλήσαμε και για τους τροχούς, να πούμε ότι στο πλαίσιο των αλλαγών για το 2018 έχουμε και ανοξείδωτες ακτίνες που θα μας χαρίσουν μεγαλύτερη μακροζωία σε ό,τι αφορά τους τροχούς της μοτοσυκλέτας. Ας δούμε τώρα βασικά όλο το σύνολο της μοτοσυκλέτας, που ξέχασα να σας πω ότι είναι και 232 κιλά, γεμάτη παρακαλώ η κυρία που έχω δίπλα μου, έχει αρκετές διαφορές. Πού εντοπίζονται αυτές? Ξεκινάμε καταρχήν από τα απλά, τα εύκολα, τα λειτουργικά. Ένα μικρό γύσο το οποίο βρίσκεται πάνω από το όργανο. Το πολυόργανο βασικά, γιατί θα δούμε στην πορεία ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές. Έτσι λοιπόν, με το φως που πέφτει πάνω του, ή μάλλον που δεν το αφήνει να πέσει το γύσο, έχουμε καλύτερη ορατότητα ως προς τις πληροφορίες που μας δίνει η μοτοσυκλέτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα φρένα. Γιατί εδώ, όταν μιλάμε για Honda, έχουμε πολύ καλά φρένα. Τετραπίστωνες δαγκάνες σχεδόν ακτινικές από τη Nissin και ένα πολύ καλό φρένο πίσω, που σε αυτό το σημείο θα σας πούμε βέβαια ότι βγαίνει και το ABS, που θα αναφερθούμε στα ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά όταν πατήσουμε πολύ δυνατά τα φρένα από τα 80 χιλιόμετρα και πάνω, αμέσως η μοτοσυκλέτα ενεργοποιεί και τα alarm. Αυτό βέβαια είναι ένα κεφάλαιο των ηλεκτρονικών συστημάτων που θα αναφερθούμε αφού κάτσουμε σε ένα καφενεδάκι να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, και ήρθε και η ώρα να μιλήσουμε για τα ηλεκτρονικά. Εντάξει, μας αρέσουν οι συμβατικές μοτοσυκλέτες, αλλά τι να κάνουμε, 2018 έχουμε, η τεχνολογία είναι στα φόρτε της. Εδώ λοιπόν το νέο Africa Twin διαφοροποιείται κυρίως ως προς τα ηλεκτρονικά συστήματα. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε από τον γκάζι, που εδώ βλέπουμε τη μεγαλύτερη διαφορά. Έχουμε ένα γκάζι throw by wire. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε ντίζες, είναι ηλεκτρονικό. Κατευθείαν έρχεται η αίσθηση από τις πεταλούδες, τσουπ, στον γκάζι και στο δεξί μας καρπό. Και θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Honda φρόντισε και έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι στο CBR1000. Και εντάξει, το γκάζι είναι ηλεκτρονικό. Είναι τέλειο. Είναι άψογο. Τι συμβαίνει με τους χάρτες? Στο προηγούμενο μοντέλο, θυμάστε, δεν είχαμε χάρτες. Εδώ έχουμε και χάρτες. Όχι μωρέ αυτούς που ανοίγουμε και πάμε τα ταξίδια. Τους άλλους χάρτες που πατάμε και τρελαίνε το εγκέφαλος και τα κάνει όλα διαφορετικά. Εδώ λοιπόν έχουμε τρεις βασικούς χάρτες. Έχουμε τη θέση Tour. Full γκάζι. Όλη η υποδύναμη της μοτοσυκλέτας και δεν μειώνει πάρα πολύ και το φρένο του κινητήρα. Βεβαίως, γιατί έχουμε και φρένο στον κινητήρα. Δεύτερος χάρτης. Urban. Για την κίνηση μέσα στην πόλη. Εδώ λοιπόν έχουμε όλα χαμηλά. Χαμηλά την απόκριση του γκαζιού, χαμηλά το φρενάρισμα του κινητήρα και έτσι μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη άφοβα και χωρίς ουσιαστικά να έχουμε και υψηλή κατανάλωση. Έχουμε και ένα τρίτο χάρτη. Το χάρτη Gravel. Gravel. Τι είναι αυτό μόνο το Gravel? Σαν χαλίκι ακούγεται στα αυτή. Βέβαια, γιατί ο gravel είναι για να πας στα χαλίκια, για να πας στα χώματα και εκεί τι γίνεται? Το κάνει αρνάκι. Όπως και τα αρνάκια πάνε στα χώματα, έτσι και το Άφρικα ημερεύει. Δεν έχει ορμητικότητα, δεν έχει επιθετικότητα και ο κινητήρας στο κλείσιμο του γκαζιού δεν φρενάρει σχεδόν καθόλου. Είναι στην πιο μαλακιά θέση ως προς το φρενάρισμά του. Έχουμε όμως
και μια τέταρτη θέση. Πάλι λάθος πήγα να κάνω. Τη θέση user. Εδώ τι συμβαίνει. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το φρενάρισμα του κινητήρα και την απόκριση του γκαζιού τόσο όσο θέλουμε εμείς. Και επίσης υπάρχει και το traction control σε 7 διαφορετικές θέσεις. Πολύ πολύ πιο μικρομετρικό από ό,τι στο προηγούμενο μοντέλο που αν θυμάστε ήταν έτσι χοντροκομμένο με 3 απλές θέσεις. Ερχόμαστε λοιπόν στη θέση user και λέμε: εγώ θέλω να έχω full δύναμη. Τάκ, 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 πήγαμε στη full δύναμη. Θέλω ο κινητήρας να φρενάρει, να κλείνω τον γκάζι και να κλείνουν πολύ οι πεταλούδες του injection. Το βάζεις στη θέση 3 ή το βάζεις στη θέση 1 ή το βάζεις στη θέση 2. Όπου θες το βάζεις. Δικό σου είναι, user είναι και το κάνεις. Από εκεί και πέρα φέρνεις και το traction control σε όποια από τις 7 προλογούμενες θέσεις θέλεις και επίσης, άμα θέλεις, μπορείς να το απενεργοποιήσεις. Εκεί με το σύλλα κάνει και σούζες. Η Africa Twin είναι μια εύκολη μοτοσυκλέτα, μια καθημερινή μοτοσυκλέτα. Μια μοτοσυκλέτα που θα σας ταξιδέψει και θα σας πάει παντού. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε την παρουσίαση λέγοντας ότι το όνομα είναι πολύ δυνατό και κατάφερε 16 ολόκληρα χρόνια, πάντα με την υποστήριξη των φανατικών, να μείνει το μοντέλο στη συνείδηση των μοτοσυκλετιστών. Έτσι βλέπουμε ότι η μοτοσυκλέτα θα είναι, γιατί ήταν και στο παρελθόν, 100% διαχρονική και για τα πολλά επόμενα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο φυσικά, αφού κάναμε το tour μας στην Κρήτη, σας παρουσιάσαμε το μοντέλο και είχαμε τη χαρά να οδηγήσουμε την νέα Africa Twin, θα πούμε και την τιμή της μοτοσυκλέτας που είναι στις 14.990 ευρώ ή πολύ απλά δίνετε 15.000 και παίρνετε ρέστα 1-10 ευρώ. Αναμφισβήτητα για εμάς τους μοτοσυκλετιστές, το καλύτερο τερέν ώστε να απολαύσουμε τη μοτοσυκλέτα μας είναι η πίστα. Γι' αυτό λοιπόν το Moto in Action ήρθε στην πίστα των Μεγάρων και στο πλαίσιο του Extreme Track Day θα μιλήσουμε με τους μοτοσυκλετιστές που είναι εδώ για να οδηγήσουν, να απολαύσουν και να δουν τα δικά τους όρια και τα όρια των μοτοσυκλετών τους. Πίστα του Μεγάρων ερχόμαστε να δοκιμάσουμε κάτι λίγο πιο ακραίο. Μας αρέσει πάρα πολύ η μηχανή, σαν χόμπι είναι πολύ όμορφο, στους δρόμους όμως δεν υπάρχει ασφάλεια, κυρίως γιατί οι δρόμοι δεν είναι πίστα. Βέβαια και η πίστα του Μεγάρων θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη πίστα, αλλά ερχόμαστε εδώ πέρα να οδηγήσουμε λίγο πιο ωριακά, ας πούμε, τη μηχανή μας, να δοκιμάσουμε κάποια από τα όρια μας, χωρίς να τα ξεπερνάμε απαραίτητα, αλλά ακόμα και αν κατά λάθος τα ξεπεράσουμε, υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν, ας πούμε, τίθεται θέμα ζωής ή θανάτου. Η μοτοσυκλέτα γενικά είναι ένα χόμπι, είναι μια μεγάλη αγάπη, είναι μια ιδέα, είναι μια φιλοσοφία, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Απλά εδώ πέρα γίνεται κάτι πιο σπορ, λίγο ακουμπάει τα όρια του αθλήματος, τέλος πάντων, όχι τα ακουμπάει, τα αγγίζει και... ναι, μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά. Σε αυτό που αγαπάμε, τα track day δεν είναι λόγος που μου έχουν κάνει να μείνω οδηγό στον δρόμο. Απέναντίας αποκτώ μεγαλύτερη εμπειρία και μαθαίνω και κάποια πράγματα που τα χρησιμοποιώ και στον δρόμο για να είμαι πιο ασφαλής. Σωτήρης Αφιρόπουλε, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην πίστα των Μεγάρων, Extreme Track Day, και βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότεροι αναβάτες προσεγγίζουν την πίστα για να οδηγήσουν όχι αγωνιστικά, αλλά ελεύθερα και σπορ, θα έλεγα. Ναι, αυτό μας κάνει και εμάς εντύπωση που έχουμε
χτίσει τα track days στην Ελλάδα από το 2003. Όλο και περισσότερα αναβάτες έρχονται με normal μοτοσυκλέτες, δρόμου, όχι αγωνιστικά μοντέλα. Και έχουμε τον αγώνα της Τρίπολης, οπότε δεν περιμέναμε ειδικά σήμερα προσέλευση από αγωνιζόμενους. Έχουμε όμως μεγάλη προσέλευση από αρχάριους και ενδιάμεσο αναβάτες, οι οποίοι δείχνουν να εγκαταλείπουν τη γρήγορη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους όπως η παρακείμενη επίδαυρος ή ο μπράλος, και να έρχονται σιγά σιγά στην πίστα για να ευχαριστηθούν τη μοτοσυκλέτα τους με πολύ μα πολύ περισσότερη ασφάλεια εδώ. Και αυτό είναι βέβαια ιδιαίτερα χαρούμενο το μήνυμα που παίρνουμε, όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους να τους βλέπουμε μέσα στην αγωνιστική διαδρομή, να προσπαθούν ο καθένας με τις δικές του ικανότητες και δυνατότητες να μπορέσει να ευχαριστηθεί αυτό που του αρέσει πιο πολύ, η οδήγηση μοτοσυκλέτας. Σωτήρη, τον τελευταίο καιρό βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά που έρχονται να ασχοληθούν με την οδήγηση εντός πίστας, ή βλέπουμε κάποιους μόνιμους πελάτες, θα το πούμε έτσι, στο track day? Όχι, βλέπουμε και νέο κόσμο, ο οποίος με διάφορες μοτοσυκλέτες, μπορεί να έρθουν και με naked μοτοσυκλέτα, για να έρθουν στην πίστα, όχι τεράστια προσέλευση βέβαια, αλλά βλέπουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον το οποίο δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι παρά το ότι γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα μέσα σε ένα καθεστώς άσχημης οικονομικής κρίσης, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα μέσα, με διάφορες μοτοσυκλέτες και παλιότερα μοντέλα να κάνουν την προσέγγιση τους στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, Σωτήρη, πόσο ακριβό είναι ένα track day, πόσο κοστίζει, και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να μου πεις και τι προδιαγραφές ασφαλείας υπάρχουν από πλευρά τη διοργανώτρια εταιρεία που το κάνει? Θανάστο να με ρωτάει κανείς πόσο κάνει ένα track day, είναι σαν να τον ρωτάω εγώ πόσο χρειάζεται για τις διακοπές του. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε διακοπές με το χ ποσό, το παράβολο συμμετοχής στα 60 ευρώ, από εκεί και πέρα απαιτείται η βενζίνη της μοτοσυκλέτας στα 30 ευρώ και υπάρχει και η κατανάλωση των ελαστικών ανάλογα με τον τύπο ελαστικών που έχει ο καθένας και το πόσο γρήγορα πηγαίνει και οτιδήποτε άλλο. Η επιβάρυνση σε τακάκια, στο κυβότιο ταχυτήτων, αυτό δεν έχει. Ο κάθε αναβάτης έχει το δικό του προσωπικό στυλ, το οποίο ανάλογα επιβαρύνει τη μοτοσυκλέτα. Ασφάλεια και προδιαγραφές ασφαλείας στην πίστα. Οδηγάνε οι αναβάτες. Σε περίπτωση ατυχήματος, ποιοι είναι σε ετοιμότητα και με ποιο τρόπο? Εδώ έχουμε δύο ασθενοφόρα, έχουμε έναν ορθοπαιδικό γιατρό πάντα μαζί μας. Έχουμε δύο ασθενοφόρα τα οποία είναι πιστοποιημένα σε πλήρη ετοιμότητα για να επέμβουν και να μεταφέρουν τον πιθανόν τραυματία είτε στο κέντρο υγείας είτε στο οποιοδήποτε νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει, και υπάρχουν και 5 πιστοποιημένοι κριτές που είναι ιδιαίτερα έμπειροι μέσα στην αγωνιστική διαδρομή για να επιδείξουν τις ανάλογες σημαίες. Επίσης, εμείς τους αναβάτες κάνουμε ένα σεμινάριο ασφαλείας που περιλαμβάνει την επεξήγηση των σημαίων και όλους τους κανόνες ασφαλείας, πώς θα μπουν δηλαδή στην αγωνιστική διαδρομή και πώς θα εξέλθουν από αυτήν. Υπάρχει άλλη τάξη, ο οποίος φροντίζει και είναι επικεφαλής των κριτών στην αγωνιστική διαδρομή, και πάντα υπάρχει κι άλλο ένα σεμινάριο κάποιων βασικών αρχών οδήγησης. Τονίζουμε εδώ ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε στο σχολείο, για να μπορέσουν οι αναβάτες αυτοί και να ευχαριστηθούν την οδήγησή τους στην πίστα, αλλά και το κυριότερο να είναι πιο ασφαλείς. Οι αναβάτες που έρχονται για πρώτη φορά σηματοδοτούνται με ένα πράσινο γυλαίκο. Έχουμε τους πλοηγούς, οι οποίοι έχουν πορτοκαλί γυλαίκο, και ακολουθούν τους αρχάριους αναβάτες μέσα στην διαδρομή, τους επιδεικνύουν τις σωστές αγωνιστικές γραμμές, βλέπουν τον τρόπο κίνησης στην πίστα και γενικότερα εποπτεύουν την όλη διαδικασία. Στη συνέχεια, ειδικά αρχάρια αναβάτες μπορούν να περάσουν στο χώρο που βρίσκονται οι πλοηγοί και να τους ρωτήσουν διάφορα οδηγικά θέματα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή σεζόν να έχεις και όλο και περισσότερους αναβάτες να οδηγάνε και να ευχαριστούν τη μοτοσυκλέτα τους στο πλαίσιο των Extreme Track Day. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στα Νάς. Θα θέλαμε όλους τους δημοσιογράφους βλέπουμε εδώ στην πίστα. Θα θέλουμε οι δοκιμές των μοτοσυκλετών να γίνουν στην πίστα. Σαν δημοσιογράφος ακόμα, γιατί όπως ξέρεις σχολιάζω στο Eurosport εδώ και 15 χρόνια, δεν θα ήθελα πάλι να ακούσω για κανένα ατύχημα συναδέλφου μας σε δημόσιο δρόμο, ούτε απλό τραυματισμό. Θα ήθελα όλοι να έρχονται εδώ σε αγωνιστικές διαδρομές που υπάρχουν στην πατρίδα μας και να κάνουν εκεί τις δοκιμές των μοτοσυκλετών. Επίσης, να πούμε ότι πηγαίνουμε και στο Μιζάνο και στο Μουτζέλο. Από πέρυσι δοκιμάζουμε και την Ήμολα. Ενώ αν τα πράγματα αποβούν όπως τα έχουμε σχεδιάσει, θα έχουμε και επισκέψεις στις ισπανικές πίστες το χειμώνα του 2019.
Λες τώρα θα πάω να κάνω περιπέτεια, να κάνω εξερεύνηση στο βουνό. Εντάξει, η εξερεύνηση δεν γίνεται από το μηδέν, πρέπει να έχουμε μία βάση, ένα μπούσουλα. Ο καλύτερος μπούσουλας λοιπόν για να ξέρουμε πού πάμε, πού θέλουμε να βρεθούμε και πού βρισκόμαστε, που θα το πούμε στην πορεία, είναι ο χάρτης. Ξεκινάμε για τους πιο κλασικούς μοτοσυκλετιστές, τους πιο παλιούς μοτοσυκλετιστές, που δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά χάρτες χρησιμοποιώ όταν ταξιδεύω σε χωμάτινες διαδρομές. Εδώ λοιπόν έχουμε όλο το τερέν μέσα στο πλαίσιο της χαρτογραφικής δυνατότητας και χαρτογραφικής επιστήμης. Μπορούμε να δούμε τα ισοϋψή, τα μονοπάτια, τους χωμάτινους δρόμους που έχουν ένα σχετικό βάρδος και τα πιο στενά μονοπάτια, ποτάμια και ό,τι μας αφορά και πρέπει να γνωρίζουμε για το τερέν που θα κινηθούμε. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι μπορούμε τους χάρτες να τους έχουμε μπροστά στο tank bag, κάτω από διάφανες μεμβράνες που είναι και αδιάβροχες οπωσδήποτε και να βλέπουμε συνέχεια τη διαδρομή. Ο χάρτης, μεγάλη προσοχή, δεν πρέπει να είναι μέσα σε κάποια τσέπη, σε κάποια θήκη και να βγαίνει να ανοίγει, εκτός ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο και κινδυνεύεται να σχιστεί, μπορούμε να είναι μόνιμα διπλωμένος και μέσα στο πλαίσιο της κλίμακας που έχουμε πάρει, 1 προς 50.000 είναι η καλύτερη κλίμακα για εμάς τους μοτοσυκλετιστές, θα μας δείχνει ακριβώς όλη τη διαδρομή που εμείς θα διαβάζουμε και θα ξέρουμε που βρισκόμαστε. Τι πρόβλημα όμως έχει ο χάρτης? Ότι εάν ξεχάσουμε, εάν χάσουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς μέσα στο χάρτη, πολύ απλά έχουμε μαζί μας ένα καταπληκτικό τραπεζομάντιλο. Ναι, τον διαβάζουμε, έχουμε πάρει μία σειρά σύμφωνα με τη διαδρομή που ακολουθούμε. Αν όμως χαθούμε, έχουμε στα ενδιάμεσα μία αμφιβολία, τι θα μας βοηθήσει? Εγώ συγκεκριμένα το έχω πάθει αρκετές φορές. Και ο καλύτερος τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα για το που είμαστε είναι το σύγχρονο νήμα της Αριάδνης. Ουσιαστικά μας συνδέει με την τεχνολογία και βλέπουμε μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο πάλι την εφαρμογή, τον ίδιο το χάρτη, αλλά βλέπουμε και το στίγμα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς μέσα στο χάρτη. Σε συνδυασμό αυτά τα δύο είναι η καλύτερη πλοήγηση και πιο σίγουρη. Αν όμως θέλουμε να έχουμε ό,τι πιο high-tech και να έχουμε τον απόλυτο σύμμαχο που είναι η τεχνολογία, τότε πάμε κατευθείαν στα GPS. Και τα GPS είναι το πιο σύγχρονο κεφάλαιο που μπορεί να μας πλοηγήσει, μπορεί να μας δείξει που είμαστε και να μας δώσει πληροφορίες όχι μόνο σε εικονίδιο, αλλά να επικοινωνήσει μαζί μας και με Bluetooth. Εμείς προτείνουμε σαν ένα από τα καλύτερα GPS της αγοράς το Garmin Zoomo 595. Είναι αδιάβροχο, σχετικά άθραυστο, επικοινωνεί όπως είπαμε και νωρίτερα με Bluetooth, έχει μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη και δεν ενοχλείται από τον ήλιο να παραμορφώνεται με τη διάθλαση που κάνει το φως και μπορεί να μας κατατοπίσει και να μας καθοδηγήσει ακριβώς εκεί που θέλουμε να πάμε. Για περισσότερες πληροφορίες φυσικά σε ό,τι αφορά την πλοήγηση και συγκεκριμένα το Garmin Zoomo 595, έλατε εδώ στη Φακτηρία 6 στο κατάστημα της Macan να σας ενημερώσουν οι πολιτές με όλες τις λεπτομέρειες για το high-tech πλοηγό που θα σας πάει όπου θέλετε με ασφάλεια.